Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σε κλίμα αντιπαράθεση συνεδρίασε χτες το εκτελεστικό συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, με τις βασικές διαφωνίες να εντοπίζονται στην δημοσιονομική πορεία της Ελλάδας αλλά και στην βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Ωστόσο, το Ταμείο χτες δεν αποσαφήνισε για την συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να μην έχει οριστεί ακόμα καμία ημερομηνία επιστροφής των θεσμών στην Αθήνα. Μαζί μας ο Γιώργος Ευγενίδης, πολιτικός συντάκτης του insider.gr. Γιώργο, καλησπέρα. Τέτα, γεια σου, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πράγματι, η χθεσινή συνεδρίαση του Δέλτα Νιτάφ δεν μας κάνει σοφότερους αναφορικά με τη συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα. Και πράγματι, όπως είπες και εσύ, έχουμε δύο βασικά πεδία τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τα οποία έχουν να κάνουν με τη δημοσιονομική προσαρμογή και με το χρέος. Για πρώτη φορά είχαμε αποτύπωση άποψη στο εσωτερικό του Εκτελεστικού Συμβουλίου ότι πρέπει να υπάρχουν μεγαλύτερα πρωτογενή πλεονάσματα το 1,5% του ΑΕΠ που επέμενε μέχρι πρότινος σταθερά το Ταμείο, αν και η βασική θέση είναι πως επιμένει πράγματι στο 1,5%, ενώ επίσης το Δέλτα Νιτάφ επιμένει και στην πίεσή του για το ζήτημα του χρέους, ζητά περισσότερα μέτρα για το χρέος από τους Ευρωπαίους. Σε κάθε περίπτωση όμως, πέρα από τις ενδεχόμενες εσωτερικές μικρές ή μεγαλύτερες διαφωνίες, οι θέσεις του Ταμείου παραμένουν ενιαίες, ότι δηλαδή ζητά μικρότερα πλεονάσματα, αναδιανομή των φορολογικών βαρών, παρεμβάσεις στο χρέος, αλλά και παρεμβάσεις σε μια σειρά δύσκολων πεδίων για την ελληνική κυβέρνηση, όπως οι εργασιακές σχέσεις, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, δηλαδή με τη μείωση του αφορολόγητου, και η περαιτέρω παρέμβαση στο συνταξιοδοτικό, που όπως γνωρίζουμε φωτογραφίζουν την προσωπική διαφορά στις συντάξεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν έχουμε μία σαφή απόφαση για το αν το Δέλτα Νιτάφ θα συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα. Αυτό επίσης επηρεάζει και την επιστροφή των επικεφαλής των θεσμών στην Αθήνα. Είμαστε περίπου 2 εβδομάδες πριν από το κρίσιμο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου και δεν έχουμε ακόμα μία σαφή ημερομηνία για την επιστροφή των θεσμών, και έχουμε και το Euro Working Group, το οποίο συνεδριάζει στις 9 του μήνα. Υπάρχουν διεργασίες και στο εσωτερικό της Ευρώπης, στον άξονα Μαξίμου, Κομισιόν και Ουάσιγκτον, αλλά αυτή η κινητικότητα μέχρι στιγμής δεν έχει μεταφραστεί σε κάτι στέρεο. Έχουμε ακούσει για κινητικότητα του κυρίου Γιούνκερ για ενδεχόμενο σπάσιμο της αξιολόγησης. Υπήρξε ένα σενάριο για κινητικότητα εκ μέρους του κυρίου Ντάιζελμπλουμ για μια συνάντηση έως την Παρασκευή με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, προκειμένου να βρούμε τη χρυσή τομή. Η πραγματικότητα ποια είναι? Ότι πράγματι στο παρασκήνιο υπάρχει κινητικότητα, αλλά όλοι περιμένουν κάτι. Η κυβέρνηση δίνει μεν την προληπτική νομοθέτηση του αφορολόγητου, αλλά περιμένει κάποιες παραχωρήσεις και από τους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι περίμεναν μέχρι χθες το βράδυ το Δέλτα Νιτάφ, το οποίο δεν έχει διασαφηνίσει τη θέση του. Όλοι περιμένουν κάτι. Η κινητικότητα πράγματι ισχύει στο παρασκήνιο, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε απολύτως τίποτα σαφές. Και όσο δεν υπάρχει κάτι σαφές, η αξιολόγηση καρκινοβατεί. Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε σαφείς αποφάσεις έως τις 20 Φεβρουαρίου με τα σημερινά δεδομένα. Και σε κάθε περίπτωση, αν αυτό δεν συμβεί έως τις 20 Φεβρουαρίου, χάνουμε δυστυχώς και το τρένο του QE.